Ξεκινάμε την πορεία του εκλογικού μας αγώνα. Συμβολικά επιλέξαμε τη Λάρισα. Ξεκινάμε από εδώ, από τη Θεσσαλία των αγώνων. Την πορεία της νίκης μας, των εκλογών του Ιανουαρίου. Μια νίκη η οποία θα λυτρώσει το λαό μας. Και θέλω πραγματικά να σας πω ότι απόψε, όπως το δείχνετε άλλωστε, η Λάρισα δίνει το μήνυμα της νίκης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως έγινε και στις περιφερειακές εκλογές του Μαΐου, όπου ο Αγοραστός πανηγυρικά εκλέχτηκε για δεύτερη φορά περιφερειάρχης. Υπάρχει βεβαιότητα ότι θα κερδίσουμε. Πριν από 2,5 χρόνια, ο ελληνικός λαός μας ψήφισε για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Μια κρίση πρωτοφανή, μια κρίση επικίνδυνη. Ελάχιστοι τότε πίστευαν ότι θα τα καταφέρναμε. Και τώρα όλοι παραδέχονται ότι αυτά τα 2,5 χρόνια η Ελλάδα μπόρεσε και πέτυχε το μεγαλύτερο νοικοκύρεμα κράτους που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Βγήκε στην ανάκαμψη, έπιασε τους στόχους νωρίτερα από ό,τι περισσότεροι πίστευαν, δεν έχει πια ελλείμματα και ήταν έτοιμη να βγει τελείως από την εποχή των μνημονίων. Μόνο ορισμένοι δεν μας άφησαν να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Μια μειοψηφία βουλευτών, όπου πρωτοστάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Χρυσή Αυγή, σέρνουν τώρα τη χώρα σε πρόωρες εκλογές εναντίον της θελήσεως του ελληνικού λαού, που δεν ήθελε, κανένας Έλληνας δεν ήθελε εκλογές. Γιατί βιάστηκαν? Αν πραγματικά πίστευαν ότι μπορούσαν να κυβερνήσουν, θα περίμεναν μέχρι τον Ιούνιο του 2016, που θα τελείωνε η τετραετία. Αλλά αυτό που ελπίζει όλος ο ελληνικός λαός, ότι η κατάσταση έχει αρχίσει ήδη και καλυτερεύει, ο ΣΥΡΙΖΑ το φοβάται. Τι φοβάται? Ότι βγαίνουμε πια από τα μνημόνια αναγκαστικού δανεισμού. Ότι η Ελλάδα πέρασε στην ανάπτυξη και από εδώ και μπρος κάθε μέρα θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Και κάθε χρονιά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη χρονιά. Φοβούνται να μείνουμε στο δρόμο της σταθερότητας, στο δρόμο της ανάπτυξης. Αλλά αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μας βγάλει από αυτό το δρόμο της ανάπτυξης και της σταθερότητας, αν ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το λόγο μας πηγαίνει σε εκλογές, εμείς τους λέμε ότι αυτές τις εκλογές μαζί με τον ελληνικό λαό που δεν τις ήθελε, εμείς θα τις κερδίσουμε. Ήτανε λάθος να μας πάνε σε εκλογές ίσα ίσα τη στιγμή που άρχισε η χώρα να σηκώνει κεφάλι και η οικονομία μας να ανακάμπτει. Ήταν το λάθος τους, γιατί ο κόσμος πια ξέρει, βλέπει, καταλαβαίνει ότι αρχίζει η Ελλάδα και ξαναστέκεται στα πόδια της. Γι' αυτό και τόσο μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας δεν ήθελε αυτές τις εκλογές. Γι' αυτό το λόγο και θα τους τιμωρήσει ο λαός που τον έγραψαν στα παλιότερα των υποδημάτων τους. Το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το οποίο έκαναν, το δείχνει και η αντίδραση των αγορών και μέσα στην Ελλάδα και διεθνώς. Σε όλες τις χώρες, πάρτε όποια χώρα θέλετε, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, όταν γίνονται εκλογές, είτε προώρες, είτε τακτικές, δεν προκαλείται καμιά ιδιαίτερη αντίδραση από τις αγορές. Γίνεται μια δημοκρατική αλλαγή κανονική. Ένα άλλο κόμμα στην εξουσία. Στην περίπτωσή μας όμως οι πρόωρες εκλογές προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις αγορές. Γιατί? Γιατί απλούστατα αυτή η κυβέρνηση είχε αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό. Ενέπνεε σε όλους αισιοδοξία. Υπήρχε πια δεδομένη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση. Ενώ εκείνα τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρόκειται να κάνει εάν ποτέ έβγαινε στην εξουσία, είναι εκείνα τα οποία με βεβαιότητα οδηγούν στη χρεοκοπία και επομένως οδηγούν στις αναταράξεις των αγορών που βλέπουμε. Τους το λέει κάθε μέρα ο διεθνής τύπος. Τους το λένε κάθε μέρα Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αρχηγοί κρατών, Ευρωπαίοι πολιτικοί και από το χώρο της κεντροδεξιάς και από το χώρο της κεντροαριστεράς και χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες και σοσιαλιστές και ο Κονμπεντίντο, πράσινος ακόμα.
όλοι τους το φωνάζουν πλέον. Εκείνα που λένε δεν γίνονται, δεν μπορεί να γίνουν και δεν θα οδηγήσουν τη χώρα παρά σε μια τεράστια δοκιμασία. Όχι τόσο την Ευρώπη όσο την πατρίδα μας. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια αυτά τα λέει όλα κινδυνολογίες. Ποιες κινδυνολογίες? Όταν φίλες και φίλοι λες ότι δεν θα πληρώσεις τόκους, όταν λες ότι δεν θα πληρώσεις χρεολύσια στο χρέος, αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα, χρεοκοπία. Αυτός είναι ο ορισμός της χρεοκοπίας. Εκείνοι μιλάνε για χρεοκοπία. Οι θεσμικές αποφάσεις των συνεδρίων τους τα λένε αυτά και μιλάνε για χρεοκοπία. Και όταν προσπαθούν να πούν κάτι άλλο και να τα γυρίσουν, βγαίνουν τα ίδια τα στελέχη τους και τους επαναφέρουν στην τάξη. Και το πάνε ακόμα πιο κάτω. Ότι όχι μόνο τους τόκους και τα χρεολύσια θα πάψουν να πληρώνουν, αλλά και ότι θα κάνουν, αν είναι δυνατόν, εσωτερικό δανεισμό από τις καταθέσεις των μικροκαταθετών. Τα ίδια τα στελέχη τους το διακηρύσουν, ότι αυτή είναι η πολιτική τους. Εγώ δεν έχω καμία ανάγκη να κινδυνολογήσω όπως μου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ίδιοι τα λένε αυτά, τα έχουν επισήμως αποφασίσει, οι ίδιοι σπέρνουν έτσι τον πανικό και μέσα και έξω από την Ελλάδα. Εμείς την αλήθεια λέμε. Την αλήθεια έχουμε με το μέρος μας. Αυτό σε μια δημοκρατική αναμέτρηση είναι το ισχυρότερο μας όπλο. Αυτό είναι το όπλο μας. Η αλήθεια και η ευθύνη. Σου λένε μετά ότι θα αμφισβητήσουν το χρέος εκείνο που δανειστήκαμε από άλλες χώρες μέλη της Ευρώπης. Τι εννοούν? Δεν ξέρουν ότι δανειστήκαμε από χώρες που μας έβαλαν επιτόκια σε εμάς να πληρώνουμε επιτόκια πολύ μικρότερα από εκείνα που πληρώνουν οι ίδιες αυτές οι χώρες μας δάνεισαν. Και θα τους πούμε τώρα πως ούτε και αυτούς τους τόκους θα τους πληρώσουμε? Δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι μας οδηγούν σε σύγκρουση με όλους τους εταίρους μας ταυτόχρονα και ότι πια βάζουν την Ελλάδα όχι μόνο στην απομόνωση μέσα στην Ευρώπη, αλλά τη βάζουν την Ελλάδα τελείως εκτός Ευρώπης? Η αλήθεια είναι ότι ένα μικρό μέρος μόνο από όσα λένε, αν προσπαθούσαν να το εφαρμόσουν, θα οδηγούσαν την Ελλάδα σε νέα κρίση και τελειωτική χρεοκοπία. Και τότε όλες οι θυσίες αυτών των 2,5 ετών θα πήγαιναν χαμένες. Τώρα που αρχίζουν να πιάνουν τόπο, εδώ είναι η τραγωδία του ΣΥΡΙΖΑ. Και ποιος είναι ο πρώτος και ο πιο άμεσος κίνδυνος αν συγκρουστούμε με την Ευρώπη εξαιτίας της ανευθυνότητας του ΣΥΡΙΖΑ? Θα χαθούν τα χρήματα της ΚΑΠ, της κοινής αγροτικής πολιτικής που παίρνει ο Έλληνας αγρότης. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να τους αμφισβητούμε και τους τόκους και το χρέος, να μην τους πληρώνουμε και εκείνοι να εξακολουθούν να επιδοτούν, να πληρώνουν τις επιδοτήσεις μας. Αυτό το καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδί. Είναι προϋπόθεση όμως αυτές οι επιδοτήσεις και για τον αγρότη και για την οικονομία και για την πρόοδο και για την ανάπτυξη στην αγροτιά. Τι άλλο θα κινδυνεύσει άμεσα? Τα χρήματα από το νέο ΕΣΠΑ. Διότι δεν είναι δυνατόν να συγκρουστούμε μαζί τους και εκείνοι να συνεχίζουν να μας δίνουν χρήματα από τα κοινοτικά κονδύλια. Τα ΕΣΠΑ που έχει ο κάθε περιφερειάρχης, δήμαρχος και φτιάχνει τα έργα. Πώς είναι αυτά? Αγροτικές επιδοτήσεις και κονδύλια για την ανάπτυξη των αγροτικών υποδομών και ΕΣΠΑ, όλα αυτά μαζί φτάνουν για την επόμενη 7ετία 43,5 δισεκατομμύρια. Πάνω από 6 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και ο πρώτος που θα χάσει θα είναι ο αγρότης και αγροτική περιφέρεια. Και βέβαια θα κινδυνεύσει και η ενίσχυση της ρευστότητας που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του. 15 δισεκατομμύρια ρευστότητα θα λείψουν άμεσα από την πραγματική οικονομία μετά το Μάρτιο. Και ακόμα θα χάσουμε την πρόσθετη ενίσχυση ρευστότητας που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης μετά το Μάρτιο. Θα τα χάσουμε αυτά γιατί, όπως μας έχουν προειδοποιήσει, όποιος δεν τηρεί τους όρους της νομισματικής ένωσης δεν παίρνει και ενίσχυση. Εκεί που ετοιμαζόμασταν να έχουμε αυτές τις σημαντικές ανάσες, σημαντικές ενέσεις ρευστότητας, οδηγούν ξανά τη χώρα με τις δικές τους θέσεις.
σε αυτό που λέμε σε πιστωτική ασφυξία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια εγώ είμαι υποχρεωμένος να την πω κατάματα. Δεν έχω δικαίωμα να μην προειδοποιήσω τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Και αυτά την ώρα που μόλις είχε βγει η Ελλάδα από την ύφεση. Και αλήθεια είναι ότι με τα στοιχεία των ίδιων των Ευρωπαίων, ακούστε, το τρίτο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς του 2014, η χώρα μας είχε την υψηλότερη ανάπτυξη μέσα σε όλη την Ευρωζώνη. Αυτό προσπαθεί να ακυρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αυτή την αβεβαιότητα που δημιουργεί, με τις προτάσεις του που οδηγούν σε χρεοκοπία και σε πιστωτική ασφυξία. Και σας το λέω, υπάρχουν επενδύσεις έτοιμες να μπουν στη χώρα. Επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υποβληθεί και εγκριθεί και τα οποία τους τελευταίους μήνες έχουν παγώσει. Όλα αυτά θα χαθούν αν δινότανε η ευκαιρία στο κάθε ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει την ανεύθυνη πολιτική του. Θέσεις εργασίας θα χαθούν. Η ανεργία που είχε αρχίσει και έπεφτε σταθερά κάθε μήνα θα εκτοξευθεί και πάλι. Επιχειρήσεις θα φύγουν και άλλες που ετοιμάζονται να έρθουν θα απομακρυνθούν ξανά. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που πετύχαμε μέσα σε 2,5 χρόνια θα κινδυνεύσουμε να τα καταστρέψουμε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Και αυτό ο κόσμος το ξέρει, το καταλαβαίνει. Και γι' αυτό το λόγο το κλίμα αλλάζει συνεχώς. Και αυτός ο αέρας νίκης που είχε μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μηδενιστεί. Και ο κόσμος συσπυρώνεται γύρω από την ευθύνη και την αλήθεια της Νέας Δημοκρατίας, που θα είναι ο νικητής των επόμενων εκλογών. Η αλήθεια είναι ότι παρά τις δυσκολίες τις μεγάλες που περάσαμε, είχαμε αρχίσει σιγά σιγά να δίνουμε τις πρώτες ανάσες στον κόσμο. Πέρσι μοιράσαμε από το πρωτογενές πλεόνασμα μισό δις στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Γιατί στην ώρα τη δύσκολη, η αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο είναι το πιο σημαντικό. Μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση του 2013. Το κρατήσαμε μειωμένο και το 2014 και το 2015. Χιλιάδες μικρομεσαίοι πήραν μια ανάσα από αυτό. Μειώσαμε 30%, τόσο γινότανε, το φόρο στα καύσιμα. Διατηρήσαμε επίδομα θέρμανσης για τους ασθενέστερους. Μειώσαμε την εισφορά αλληλεγγύης επίσης κατά 30%. Και μαζί τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έχουν ήδη αρχίσει να νιώθουν κάποιες μικρές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις στο εργασιακό κόστος όλοι. Προχωρήσαμε σε μεγάλη ανακούφιση μέχρι και 100 δόσεων για όσους χρωστάνε στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και μεγάλη αναδιάρθρωση χρέους στα υποχρεωμένα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προς τις τράπεζες. Εκατοντάδες χιλιάδες οφειλετών έχουν ήδη ωφεληθεί και έχουν υπογράψει αυτή τη ρύθμιση. Προσέξτε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι με τη νέα συμφωνία που θα υπογράψουμε, μόλις με το καλό σχηματίσουμε κυβέρνηση, από τα τέλη Ιανουαρίου θα προχωρήσουμε και στο πιο σημαντικό απ' όλα, στη δυνατότητα να φτιάξουμε έναν οδικό χάρτη για τη μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών. Αυτή είναι η σημαντικότερη μέρη μνάμου από εδώ και πέρα. Μείωση των φόρων για όλα τα επόμενα χρόνια. Μετά τις εκλογές του Γενάρη, μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου, που θα κάνουμε την τελική συμφωνία με τους εταίρους μας για την έξοδο οριστικά από το μνημόνιο αυτό του αναγκαστικού δανεισμού, ενώ στους επόμενους μήνες θα ακολουθήσει η συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους που προβλέπεται από την απόφαση του Νοεμβρίου του 2012. Το χρονοδιάγραμμα θα ξεκινήσει τότε για τη μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών. Μαζί με τι άλλο? Με την προώθηση της συνταγματικής αναθεώρησης, που έχει βαθιές γενναίες τομές, που δεν θα αφήσουμε κανέναν και πάλι να τα ματαιώσει. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι αν αυτή η Βουλή είχε μπορέσει να ξεκινήσει την πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης, θα μπορούσαμε αμέσως με την επόμενη να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Τώρα θα πρέπει να πάμε από το 2021 και μετά για να το αλλάξουμε το Σύνταγμά μας. Αλλά δεν τους ενδιαφέρουν τα βασικά. Δεν τους ενδιαφέρουν καν τα γεωστρατηγικά. Δεν τους ενδιαφέρουν σε ποιο σημείο του παγκόσμιου χάρτη στέκεται αυτή η χώρα. Σου λένε με ευκολία που ανάβουν το τσιγάρο τους να βγούμε από το ΝΑΤΟ. Θα πας πού?
σου λένε με την ίδια ευκολία κριτική, γιατί πήγαμε στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, στην Κύπρο και φτιάξαμε καινούργιες συμφωνίες. Φτιάξαμε συμφωνίες οι οποίες όμως φωτογραφίζουν τη γεωστρατηγική δύναμη που έχει σήμερα η Ελλάδα, τους νέους συμμάχους της που έχει σήμερα η Ελλάδα, τη νέα πολιτική που ακολουθεί για το πιο σημαντικό από όλα τα οποία έχουμε, που είναι τα ενεργειακά μας αποθέματα που επί δεκαετίες ποτέ δεν τα βγάλαμε στον αέρα να τα μάθει ο κόσμος ότι υπάρχουν και ότι αυτά μπορούν να μας δώσουν πολλά δισεκατομμύρια για το μέλλον. Κι όμως φτιάξαμε μια ενεργειακή πολιτική πολύτιμη για το μέλλον. Και ήδη γίνονται οι πρώτες έρευνες και στον υποθαλάσσιο κυρίως χώρο, αλλά και στην ξηρά, εκεί που πραγματικά μπορεί να βγει μια καινούρια πραγματικότητα για τον Έλληνα φορολογούμενο. Θέλω να σας πω, και το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι μόνον έτσι μπορεί η χώρα ολοκληρωμένα να πάει μπροστά. Και η αλήθεια είναι, για να πω λιγάκι για τους αγρότες, η αλήθεια είναι ότι στη νέα αναπτυξιακή μας πολιτική η αγροτική παραγωγή, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η ελία έχουν κεντρικό ρόλο, μαζί και η μεταποίηση των αγροτοκτηνοτραφικών προϊόντων. Έχει ήδη γίνει πολλή δουλειά και θα γίνει πολύ περισσότερη. Σε αυτά που ήδη έγιναν θέλω μόνο ενδεικτικά να πω τα προγράμματα για την ενίσχυση των νέων αγροτών. 11.000 νέοι παραγωγοί παίρνουν ενισχύσεις 194 εκατομμυρίων ευρώ. Το 70% αυτών των χρημάτων έχουν ήδη μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων, που είναι πράγμα πρωτοφανές μέχρι σήμερα. Η επιτάχυνση των πληρωμών είναι από 2,5 χρόνια σε 6 μήνες. Κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Από την πρώτη μέρα της φετινής χρονιάς του 2015, που ισχύει πια η καινούρια ΚΑΠ, έχουν προβλεφθεί 440 εκατομμύρια για τους βοσκοτόπους ετησίως, 800 εκατομμύρια για τις αρρωτριαίες καλλιέργειες και 500 εκατομμύρια για τις δένδροκαλλιέργειες κάθε χρόνο. Και ειδικά για τις δένδροκαλλιέργειες που έχουν και μεγάλο εξαγωγικό ενδιαφέρον, δίνουμε 25% περισσότερο από ό,τι παλιότερα. Και αλήθεια είναι ακόμα ότι από εδώ και μπρος η νέα ΚΑΠ έχει διασφαλισμένους πόρους 20 δισεκατομμυρίων για την επόμενη 7 ετία. 14 δισεκατομμύρια άμεσες ενισχύσεις, δηλαδή περίπου 2 δις το χρόνο, και άλλα 6 δισεκατομμύρια για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Ξεκινάνε ειδικά μέτρα στήριξης της αγροτικής ασφάλισης από καιρικά φαινόμενα και ασθένειες. Είμαι από το 77 βουλευτής και από τότε θυμάμαι κάθε χρόνο να είναι το αίτημα των αγροτών μας, και τώρα πια και αυτό αντιμετωπίζεται αποφασιστικά. Μέτρα ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων μέχρι και 50.000 ευρώ ένα δικαιούχο. Έγινε ένα πετυχημένο πείραμα με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αυτά που λέγονται startups. Και μπαίνει και αυτό και στην αγροτική παραγωγή και στη μεταποίηση. Προγραμματίζουμε 466 εκατομμύρια ευρώ για χρηματοδότηση 7.500 σχεδίων βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και άλλα 254 εκατομμύρια για 340 νέες επενδύσεις μεταποίησης. Και όλα αυτά θα δημιουργήσουν δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Και ακόμα άλλα 436 εκατομμύρια νέα εγκυοβελτιωτικά έργα, αρδευτικά ταμιευτήρες λιμνοδεξαμενές. Και όλα αυτά μειώνοντας το ελάχιστο τη γραφειοκρατία, αφού πια η χορήγησή τους δίνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό για πρώτη φορά επιτέλους από τις περιφέρειες. Και στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια να λύσουμε το πρόβλημα της άρδευσης των αγροτικών καλλιεργών, να λύσουμε το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους και της ηλεκτρονικής κάρτας πετρελαίου, αλλά και το ηλεκτρικό κόστος και το εργασιακό κόστος. Και κυρίως να εξασφαλίσουμε επαρκή και φθηνή χρηματοδότηση, ώστε να γίνουν οι αγροτικές μας επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. Και ακόμα μετατρέψαμε με τροπολογία στη Βουλή προημερών το εισόδημα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αγροτικό εισόδημα. Πράγμα που σημαίνει χαμηλότερη φορολόγηση, όπως ξέρετε, στο 2013 και όχι στο 2026. Όπως όμως γνωρίζετε, υπήρξε πρόβλημα με τα φωτοβολταϊκά και θα πρέπει άμεσα να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στα φωτοβολταϊκά και να βρούμε νέες τιμές, αλλά τουλάχιστον σίγουρα σταθερές
σταθερές τιμές για τα επόμενα 10 χρόνια. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω ότι εγκρίθηκαν ήδη τα σχέδια διαχείρισης των υδάτων και στη Θεσσαλία. Αυτό επιτέλους ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση του έργου του Αχελώου, που είναι ήδη, όπως ξέρετε, 80% έτοιμο. Και ξεκίνησαν οι διαδικασίες από τη ΔΕΗ για την ολοκλήρωση του έργου της Μεσοχώρας, για την παραγωγή φθηνής, αλλά και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας. Και ας μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ, που έδωσε μάχη για να μην γίνει ο Αχελώος, τι θα έκαναν τότε με τους δεκάδες χιλιάδες αγρότες που χωρίς το έργο αυτό θα έπρεπε να σταματήσουν την παραγωγή τους. Και κάτι ακόμα για να τελειώνουμε με αυτή την προπαγάνδα τους. Δεν πρόκειται να φορολογηθούν οι επιδοτήσεις των αγροτών. Άρχισαν ήδη εργασίες προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων και για το Θεσσαλικό Σιδηρόδρομο και για την ηλεκτροκίνηση Λάρισας Βόλου, έργα ζωής για την ασφαλή και για την γρήγορη μετακίνηση των ανθρωπίνων κοινοτήτων. Όπως αντίστοιχα ολοκληρώνουμε και το μεγαλύτερο περιβαλλοντολογικό έργο των Βαλκανίων, το έργο της Κάρλας. Και να προσθέσω ακόμα ότι το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας μαζί με το Δημόκρητο και μαζί με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας, σε συνεργασία με το περίφημο CERN, κατόρθωσαν και εγκρίθηκε η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μονάδας αντιμετώπισης του καρκίνου, από τις μοναδικές τέτοιες μονάδες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή τρέχουν λοιπόν στη Θεσσαλία 1.100 έργα προϋπολογισμού 1,5 δις ευρώ που παρέχουν στον κόσμο της Θεσσαλίας ασφάλεια οικονομική. Αλλά μια που λέω για ασφάλεια, εκτός από την οικονομική ασφάλεια, η κυβέρνηση αυτή είναι υποχρεωμένη και πρέπει και το κάνει να προσφέρει και ασφάλεια στην υπηρεσία του πολίτη, ασφάλεια στον πολίτη. Και η σημερινή τελευταία επιτυχία της λαμπρής ελληνικής αστυνομίας είναι και η σύλληψη του καταζητούμενου Χριστόδουλου Ξηρού. Άλλοι υπόσχονται να αφοπλίσουν την αστυνομία. Εμείς υποσχόμαστε άριστη αστυνόμευση με την καλύτερη δυνατή αστυνομία. Και άλλοι βέβαια υπόσχονται να δίνουν και ηθαγένεια στους λαθρομετανάστες. Εμείς κατορθώνουμε με κάθε νόμιμο και ανθρώπινο τρόπο να σταματήσει και να αντιστραφεί η παράνομη είσοδος λαθρομεταναστών στην πατρίδα μας. Επιστρέφω λοιπόν σε ένα κορυφαίο συμπέρασμα. Φίλες και φίλοι, από εδώ, από τη Λάρισα, θέλω να θυμάται ο κάθε Έλληνας που αγαπάει και ασχολείται με τη γη του ότι όλα αυτά που είπαμε απαιτούν η Ελλάδα για να γίνουν, να προχωράει σφιχτά δεμένη μαζί με την Ευρώπη. Γιατί όλα αυτά θα ματαιωθούν αν η Ελλάδα έρθει σε σύγκρουση με τους εταίρους της. Θα χάσουν τα προϊόντα μας αγορές. Θα χάσουν οι αγρότες μας τα χρήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής, δηλαδή της ενισχύσης. Θα χάσουν επιδοτήσεις, αναπτυξιακά προγράμματα. Θα χάσουν οι περιφέρειες και οι δήμοι κεφάλαια από τα ΕΣΠΑ. Θα χάσουν επιχειρήσεις, ρευστότητα και χρηματοδότηση. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε και δεν θα το επιτρέψουμε. Και σας θυμίζω ότι όταν προ 2,5 ετών μου κάνατε την τιμή να αναλάβω πρωθυπουργό στον τόπο αυτό, είχα ένα μεγάλο στόχο. Να αποτρέψω τη χρεοκοπία της χώρας και την έξοδο από το ευρώ. Να βγούμε από την κρίση και τα μνημόνια μια ώρα αρχίτερα. Να τελειώσουμε με την ύφεση, να μπούμε στην ανάπτυξη. Αναλάβαμε μέσα σε ένα πραγματικό χάος. Όταν ολόκληρος ο κόσμος, όπου κι αν πήγαινα, προεξοφλούσε εκείνες τις μέρες τις δύσκολες, την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρώπη. Αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία
Βγάλαμε πρωτογενή πλεονάσματα νωρίτερα. Βγήκαμε στις αγορές σαν χώρα νωρίτερα. Είχαμε ένα κράτος σε μόνιμη λειτουργική κρίση. Σιγά σιγά αρχίσαμε να το αλλάζουμε. Έγιναν ασφαλώς και λάθη στην πορεία. Ναι, έγιναν λάθη. Και τα γνωρίζω και είμαι και ο πρώτος που θα παραδέχομαι. Αλλά σε μια τέτοια κρίση που υπήρχε, σε ένα τέτοιο χάος που αντιμετωπίσαμε και σε μια τέτοια κοσμογονία αλλαγών που ακολουθούσε, επόμενο ήταν να υπάρχουν και λάθη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζω στον οποιοδήποτε κύριο Τσίπρα το δικαίωμα να κερδοσκοπεί αποκλειστικά πάνω στον πόνο του ελληνικού λαού. Διεκδικώ, γιατί εργάζομαι, διεκδικώ το δικαίωμα στο λάθος. Αλλά δεν διεκδικώ το δικαίωμα ούτε στην απραξία και κυρίως δεν διεκδικώ το δικαίωμα να ταΐζω τον κόσμο με παραμύθια όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας. Και μια χώρα που είναι περήφανη είναι η χώρα που δεν ζητάει δανεικά για να βγάλει τα έξοδά της. Αυτό σημαίνει αξιοπρέπεια. Φέτος αν όλα πάνε καλά και θα πάνε καλά, δεν θα χρειαστεί να ζητήσουμε ούτε καν δανεικά, ούτε για τόκους. Αυτό σημαίνει αληθινή εξυγίανση. Αυτό σημαίνει ανάκτηση εθνικής κυριαρχίας. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες μηδενίσαμε συνολικά το έλλειμμά μας. Και όλοι αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ανέβει δεκάδες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας. Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ σε καμιά χώρα σε τόσο σύντομο διάστημα. Πράγμα που συνεπάγεται περισσότερες επενδύσεις στο μέλλον, περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες εξαγωγές, περισσότερη ανάπτυξη και εισόδημα. Αυτή είναι η πορεία σταθερότητας και ανάπτυξης που εγκαινιάσαμε αυτά τα χρόνια με τόσες θυσίες, με τόσους κόπους. Δουλέψαμε όλη νύχτα μέρα αντιμετωπίζοντας την καχυποψία των έξω και δυστυχώς πολλές φορές την υπονόμευση από τους μέσα. Και παρά τα όποια λάθη και τις όποιες αδυναμίες, φέραμε αποτελέσματα που δεν τα είχε ξαναδεί ποτέ η χώρα και σε νοικοκύρεμα και σε μεταρρυθμίσεις και σε έργα. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Όμως αυτή την εθνική μας προσπάθεια πάνε να ανακόψουν. Αυτή την πορεία που είναι δικιά μας πορεία όλων πάνε να σταματήσουν. Μας ξαναφέρουν σε κρίση, σε απομόνωση, στο κατόφλι της χρεοκοπίας. Αλλά τώρα ο κόσμος ξέρει, δεν ξεγελιέται με ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε με συνθήματα, δεν θέλει να ξαναγυρίσει πίσω, δεν θέλει οι θυσίες του να πάνε χαμένες. Μια μειοψηφία βουλευτών έσυρε τη χώρα σε εκλογές για να ανακόψει την πορεία της. Τώρα είναι η ώρα του λαού να τους απαντήσει και να αποκαταστήσει τη σταθερή πορεία στην ανάπτυξη και στην Ευρώπη. Αυτή είναι η αλήθεια για αυτό που έγινε ως τώρα. Και αυτή είναι η αλήθεια για το ότι πρόκειται να γίνει από εδώ και μπρος. Και αυτή η αλήθεια είναι ταυτόχρονα και ευθύνη δικιά μας. Να πούμε αυτή την αλήθεια και να δώσουμε την επιλογή στον ελληνικό λαό να στηρίξει αυτή την πορεία προς τη σταθερότητα και την ανάπτυξη και την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η ευθύνη και του ελληνικού λαού. Να πει ένα όχι στο λαϊκισμό που τόσο μας κόστισε μέχρι σήμερα. Και αυτό θα συμβεί στις 25 Ιανουαρίου. Θα είναι 25 Ιανουαρίου η πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών. Και σε αυτήν την αναμέτρηση θα ζήσετε την ιστορική στιγμή που ο λαϊκισμός στην Ελλάδα θα υποστεί την τελική του ήττα. Και αυτό είναι στα χέρια του ελληνικού λαού να το κάνει. Για να ανοίξει ο νέος δρόμος για ανάπτυξη μέσα στην Ευρώπη, για σταθερότητα και ευημερία, όπου ρόλο πρωταγωνιστικό θα έχει η Θεσσαλία και ο κάμπος της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό αγώνα και με τη νίκη. Σας ευχαριστώ πολύ.